Καλωσορίζουμε στο Μιλτέλ Τσάντερ τον κύριο Νίκο Σαχινίδη. Κύριε Σαχινίδη, σας ευχαριστούμε για τον χρόνο σας. Είχαμε μιλήσει σχετικά πρόσφατα, λίγες ημέρες πριν ξεσπάσει αυτή η καταστροφική πυρκαγιά στην Αττική. Είχατε κάνει μια ανάλυση για την φετινή περίοδο και για το πώς αντιμετωπίζονται οι φωτιές. Είχατε πει ότι σε σχέση με άλλες χρονιές κάτι πήγε να γίνει. Δεν μας είχε ξεφύγει κάποια μεγάλη φωτιά, εν πάση περιπτώσει, στα επίπεδα προηγούμενων χρόνων εννοώ, για να μην παρεξηγηθώ. Και ήρθε η φωτιά στην Αττική για να αναδείξει πάλι τις φοβερές αδυναμίες και παθογένειες. Και το χειρότερο, κύριε Σαχινίδη, είναι ότι μετά από αυτή την καταστροφική πυρκαγιά, το μόνο που διαπιστώνουμε είναι ότι ακούμε για αγορές αεροσκαφών. Αυτό είναι το πρόβλημα της πυρόσβεσης στην Ελλάδα? Όχι, κύριε Καρπινόπουλε, δεν είναι αυτό. Εγώ θα ήθελα να δούμε σε ποιο περιβάλλον πλέον είναι ο Έλληνας πολίτης και πώς μπορεί να σκέφτεται. Αυτή η πολιτική σούπα, οι κομματικοί μηχανισμοί, ένας χυλός γενικής απαξίωσης και όχι μόνο απαξίωσης πνευματικής και τα λοιπά, αλλά και των παραδόσεων και του πολιτισμού και της εθνογνωσίας μας. Η πολιτική προστασία βρίσκεται μέσα σε αυτήν την, σε αυτό το πλαίσιο, σε αυτόν τον κόσμο. Θνησιγενής ο πολιτισμός, η ανάμιξη των Ελλήνων πολιτών και η όσμωση με τους αλλοδαπούς που έρχονται, είτε θέλουμε είτε δεν θέλουμε, υπάρχει και είναι ανθρώπινο να υπάρχει, αλλά αυτή και μόνο δημιουργεί ένα σοβαρό πρόβλημα λόγω της διαφοράς των θρησκειών, οι οποίες σήμερα παίζουν ένα εξαιρετικό ρόλο για στρατηγικό και γενικότερα τα έθνη που μπασταρδεύουν πολύ είναι χειραγωγήσιμα. Αυτό δεν ξέρω πώς μπορεί να το διαχειριστεί ο κάθε Έλληνας, γιατί τελικά έχει μείνει στα χέρια μας. Και φυσικά αυτή η προδοσία με την ελεηνότητα των διαχειριστών κρατούντων, την αξιοπρέπεια και την εθνομηδενιστική πορεία που έχουμε και εξυπηρετούνται διάφοροι δίθεν εθνικιστές πατριώτες που βγαίνουν έξω τάχαμ δίθεν, που κάνουν τάχαμ δίθεν φασαρίες, τους φορτώνουν το ακροδεξιός και διάφορα άλλα κοσμητικά και ο κόσμος φοβάται να ασχοληθεί με κάτι που θα ήθελε να ασχοληθεί, διότι είναι αυτή η τενεκέδες μπροστινή κάποιον άλλο. Η ταυτότητα της ιστορίας αλλάζει. Αλλάζει. Η όσμωση αυτή είναι κάτι που είναι πολύ επικίνδυνο. Οι αξίες, οι συνήθειες, οι παραδόσεις, στοιχεία απαραίτητα για την υποβίωση ενός ιστορικού λαού, κατατρίβονται. Οι συμμαχίες μας εκμεταλλεύτηκαν από τότε που γίναμε κράτος. Αγοράζαμε όπλα, πηγαίναμε με τα όπλα που αγοράζαμε και τα πληρώναμε με τον ιδρώτα και πολεμούσαμε κυρίως για άλλους. Όπως και τώρα, αγοράζουμε F-35 για ποιο, για εμάς? Όχι. Για τους Αμερικάνους. Για τα συμφέροντα των εταιριών τους. Αγοράζουμε αεροπλάνα για πού, ποιο, για πυρόσβεση. Τι αεροπλάνα αγοράζουμε? Σαπάκια. Εχνιδάκια. Ξέρετε, συγγνώμη που σας διακόπτω. Έβλεπα στα τηλεοπτικά πλάνα. Εγώ δεν είμαι ειδικός, αλλά ως μέσος πολίτης. Έβλεπα αυτά τα air tractor. Ναι. Τα οποία
Τα είχαν στείλει πάνω από κάποια μέτωπα που ήταν τεράστια. Και το νερό που άφηναν πάνω από τη φωτιά ήταν αστείο. Δηλαδή, δεν καταλαβαίνω για ποιο. Ποια ήταν η επιλογή, ας πούμε. Ό,τι και αεροπλάνο να βάζανε, ναι, το καλύτερο μέρος της ποσότητας του νερού, ναι, λόγω της έντασης της φωτιάς, θα γινόταν αθμός πριν φτάσει κάτω, εκτός αν βάζανε τα ρώσικα με πολύ μεγάλους. Ναι. Μια και αναφέρατε το κάτω, έχετε διαπιστώσει κάτω στο έδαφος να ασχολείται κάποιος ώστε να ενδυναμωθεί η πυροσβεστική, να βοηθηθούν οι εθελοντές? Και εδώ, επειδή αναφερθήκατε σε αυτό το θέμα γενικότερα, ακούσαμε τον κύριο Κύλια να λέει ότι ο εθελοντισμός είναι ο νέος πατριωτισμός. Καμία αντίρρηση, αλλά βοηθιέται ο εθελοντισμός στην Ελλάδα? Δηλαδή, χρησιμοποιείται, αξιοποιείται όπως θα μπορούσε? Πριν να πάμε σε αυτά. Ναι. Πριν να πάμε σε αυτά. Mm. Έχουμε μαζέψει όλους τους δασκάλους εδώ. Μας φέραν Γάλλους. Πήγαμε στον Καναδά. Πήγαμε στην Αμερική. Μας φέραν Βούλγαρους. Μας φέραν Ρουμάνους. Και όλοι μας μαθαίνανε. Τι διάλο. Εμείς με τόση παράδοση δεν μπορούσαμε εμείς να τους μάθουμε? Όταν στο ΕΣΕΠΑ, στην εκπαιδευτική βάση που είχαμε φτιάξει, για 10 χρόνια ερχόταν 13 ξένα κράτη για να μάθουμε. Τώρα πάμε εμείς και τους ζητάμε να μας μάθουν? Και ποια είναι τα χαίρια τους? Κάει και η Αμερική, κάει και ο Καναδάς, κάει και ο ένας, κάει και ο άλλος. Αυτά είναι όλα τρίχες για να τρώνε λεφτά. Οι Ρουμάνοι τι κάνανε? Οι άνθρωποι δουλεύανε στη φωτιά. Δεν κάνανε και τίποτα άλλο. Τι μας δίδαξαν? Δεν ξέρω. Έχουμε τεχνογνωσία. Φοβερή. Δεν θέλουνε να λειτουργήσει. Γιατί δεν θέλουν να λειτουργήσει? Διότι κερδίζουν πολύ περισσότερα. Διότι όταν δαπανώ, μες στις δαπάνες κάτι πρέπει να γίνει, δεν ξέρω. Η Ευρώπη έχει ανά 3 χιλιόμετρα πυροσβεστικό σταθμό. 3 χιλιόμετρα. Ανά 3 χιλιόμετρα. Ακτίνα. Ναι. Ακτίνα. Και από δίπλα είναι άλλος σταθμός με άλλα 3 χιλιόμετρα ακτίνα. Τι νομίζετε? 27.000 πυροσβεστικούς σταθμούς έχει η Γερμανία. Πόσοι από αυτούς είναι επαγγελματικοί? Πόσοι λέτε, πέστε μου ένα νούμερο. 27.000. Δεν μπορώ να φανταστώ. 100. Όλοι οι άλλοι είναι εθελοντικοί. Όλα αντιμετωπίζονται. Εδώ δεν αντιμετωπίζεται τίποτα, διότι αν υπάρχει ένας εθελοντικός σταθμός της πολιτικής προστασίας, δεν έχει δικαίωμα να σβήσει τη φωτιά. Το καταλαβαίνετε αυτό? Πρέπει να έρθει πρώτα το πυροσβεστικό σώμα να δει τι γίνεται και αν χρειάζεται να πει την πολιτική προστασία, δώστε τους εντολή να σβήσουν μαζί μας. Δεν λειτουργεί αυτό το πράγμα. Δηλαδή εγώ δεν βλέπω, μπορώ να βλέπω να καίγεται ένα δάσος, να καίγεται ένα σπίτι και να κάθομαι σταυρωμένα χέρια να περιμένω να έρθει η πολιτική προστασία ή η πυροσβεστική μάλλον, που να ζητήσει από την πυροσβεστική προστασία. Αν πάω μόνος μου, μπορεί να βρεθώ κατηγορούμενο. Εντάξει. Κύριε Σαχινίδη, επειδή ο κόσμος που μας βλέπει θα αναρωτηθεί, συζητάμε κάθε καλοκαίρι περίπου τα ίδια πράγματα. Τι είναι αυτό που μας εμποδίζει να διορθώσουμε 5-10 λάθη βασικά? Αναφέρατε ένα πολύ σημαντικό τώρα. Έχουμε εθελοντές, αλλά δεν μπορούμε να τους αξιοποιήσουμε. Τι είναι αυτό που αποτελεί φρένο για να μπούμε σε μια σωστή ρότα? Υπάρχει λογική στο όταν είσαι εθελοντής πρέπει να πληρώνεις το κράτος, να το πληρώνεις το κράτος για να σου επιτρέπει να σβήσεις φωτιά? Τι εννοείται να πληρώνεις το κράτος δηλαδή? Δηλαδή, καμία εθελοντική οργάνωση δεν ενισχύεται οικονομικά. Έτσι.
δίνουν κάποια υλικά κάποιες φορές. Έλατε όμως που οι εθελοντικές οργανώσεις χρειάζονται και πυροσβεστικά αυτοκίνητα. Έτσι. Ναι. Χρειάζονται εξοπλισμούς οι οποίοι είναι πανάκριβοι. Δεν τους τα παίρνει το κράτος να τους τα δώσει. Αναγκάζονται να τα αγοράζουν εξίδιως. Πετρέλαιο βάζουν από την τσέπη τους. Εκτός αν τους βάλει καμιά φορά κανένας δήμος λίγο ή πυροσβεστική επάνω στην επιχείρηση. Και εκείνο το κάνουν κρυφάει. Λοιπόν, όταν πληρώνεις ό,τι παίρνεις με 24% ΦΠΑ και το πετρέλαιο με αυτή την τρελή διαφορά που έχει από το κόστος, δεν πληρώνεις το κράτος για να μπορείς να το βοηθάς. Το πληρώνεις ή όχι? Ναι. Όταν σε εξαναγκάζει για να σου επιτρέψει να σβήσεις φωτιά, να πας να εκπαιδευτείς στην Αθήνα. Δηλαδή όλη η επαρχία πάει στην Αθήνα. Και ποιος θα αφήσει 15 μέρες ή 20 τη δουλειά του για να πάει να εκπαιδευτεί. Μέχρι πριν από λίγα χρόνια, μέχρι 2-3 χρόνια, επιτρέπονταν να οδηγείς πυροσβεστικό αυτοκίνητο εφόσον είχες δίπλωμα τρίτης κατηγορίας. Ωραία. Τώρα, στο νόμο συμπεριβελήθηκε και ένα άλλο άρθρο μέσω του οποίου πρέπει να πας να σε εκπαιδεύσει το πυροσβεστικό σώμα πώς θα οδηγείς το πυροσβεστικό όχι. Δηλαδή, 20 χρόνια δεν είχαμε ατυχήματα. Κακά τα ψέματα. Τώρα όμως πρέπει να μας εκπαιδεύσει το πυροσβεστικό σώμα. Γιατί όλο σε μπλέκουνε σε κάποια γρανάζια της ταλαιπωρίας. Γιατί το πυροσβεστικό σώμα αποκαλεί τους ιδιώτες, τους εθελοντές ιδιώτες. Άρα, από ό,τι καταλαβαίνω, το πυροσβεστικό σώμα και κάποιες αντιλήψεις αποστεωμένες, ας πούμε έτσι, είναι το βασικό εμπόδιο για να αξιοποιηθεί το όπλο του εθελοντισμού. Όχι. Οι συνδικαλιστές του, οι οποίοι θέλουν να ελέγχουν το συνδικαλιστικό κίνημα της πολιτικής προστασίας πυρόσβεσης, και αν έχει τόσους πολλούς εθελοντές γύρω-γύρω, θα το χάσουν αυτό το δικαίωμα. Και δεν θέλουν. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν κάνει κακουργήματα κατά του εθελοντισμού. Είναι γνωστά αυτά. Εντάξει. Η Ελλάδα μπορούσε να ενισχύει το ΑΕΠ της από αυτή την ιστορία. Και αυτοί οι άνθρωποι μονίμως προσπαθούν να διαβάλουν τους εθελοντές. Και αυτή η κατάσταση δεν είναι τωρινή, είναι από την αρχή που γεννήθηκε το εθελοντικό κίνημα. Τους αποκαλούν ιδιώτες. Από πού και ως πού ο εθελοντής είναι ιδιώτης? Ο εθελοντής είναι για να πάει εθελοντικά και δεν έχει να κερδίσει. Ιδιώτης είναι αυτός που πάει και κερδίζει, όπως σε αυτούς που αναθέτουν πλέον κομμάτια της πυρόσβεσης. Όποιος λοιπόν ανέθεσε κομμάτια της πυρόσβεσης, όπως η ΔΕΗ ανέλαβε μια εταιρεία κτλ, τα αποτελέσματα θα τα δει. Βάλανε αυτοφοράκιδες στη ΔΕΗ. Λοιπόν, τα αποτελέσματα θα τα δει, τι θα γίνει, θα γίνει σαλάτα. Στη Δανία που ξεκίνησε το μοντέλο πριν χρόνια, πριν 15 χρόνια καταργήθηκε. Υπάρχει ιδιωτική πρόσβαση. Εδώ στην Ελλάδα θα γίνουν όλα. Δηλαδή μιλάμε για τρελά πράγματα. Και τι θα γίνει, και στο τέλος θα παίρνουν 800 ευρώ και αν θέλουν. Και θα παρακαλάνε να πάνε να δουλέψουν. Λοιπόν, δεν καταλαβαίνουν. Το θράσος τους έχει ξεπεράσει κάθε όρια στην ταλαιπωρία των πολιτών. Τι να πω, μόνο η πυροσβεστική υπηρεσία έχει και αυτή κάποιους εθελοντές, παλαιότερα έχει και τώρα, αλλά τότε γινότανε, ήτανε το κόλπο να μπορούν να βάλουν τα παιδιά τους μέσω του εθελοντισμού στην πυροσβεστική υπηρεσία. Αυτό δημιούργησε άλλο ένα αρνητικό κίνημα,
όταν κάποια στιγμή φτάσαν στις 7.500 και όταν διορίστηκα μόνο παιδιά πυροσβεστών, πέσανε στους 1.000 εθελοντές. Δηλαδή, κάναν τον εθελοντισμό μόνο και μόνο για να βολεύουν τα παιδιά τους για εισαγωγή στο πυροσβεστικό σώμα. Τα είχε πει ο στρατηγός τότε, που μπήκαν από τα παράθυρα και τη σκεπή μέσα στην πυροσβεστική. Γιατί εμπλέκουν το στρατό τώρα στην Πανανία? Α, δεν είμαστε στην Πανανία. Είμαστε Σαπιλοστάν. Που σημαίνει? Πρέπει να κάνει ό,τι βλακίες της λένε. Επειδή, κύριε Σαχινίδη, επειδή έκανε μία διακοπή, ναι, είπατε πες. Δεν είμαστε Μπανανία, τι είμαστε? Σαπιλοστάν. Μάλιστα. Σημαίνει, διεξηγήστε μας. Σαπιλοστάν. Μάλιστα. Σαπίλα. Μάλιστα. Κατάλαβα. Λοιπόν. Λέγατε ότι εμπλέκουν το στρατό στην πυρόσβεση. Τώρα θα τα πούμε για το στρατό. Αλλά παράλληλα ετοιμάζονται, λέει, να κάνουν αντιπυρικές ζώνες. Ξέρουμε ότι δεν βοηθάνε τόσο όσο θα πρέπει. Ξέρουμε ότι αν κάνουν σοβαρές αντιπυρικές ζώνες, θα ξυλωθεί το 30% των υπαρχόντων δασών. Αυτό είναι η αναλογία σε αντιπυρικές. Συμφέρει αυτό να ξυλωθεί 30% ή συμφέρει να γίνουν πιο σοβαρές κινήσεις? Θα πρέπει να εκμεταλλευτεί η πολιτική προστασία ορισμένα πράγματα. Υπάρχουν, είπαμε, οι άνθρωποι που είναι αντιρρησίες συνείδησης. Όλοι στην πολιτική προστασία να υπηρετήσουν εκεί 2 χρόνια, 3. Και ταυτόχρονα να πάρουν απόστρατους από την πυροσβεστική, να μην τους αποστρατεύουν, να τους βάζουν εκεί, να είναι εκπαιδευτές, να είναι διοικητές και να έχουν ολόκληρες μονάδες από αυτούς τους τύπους. Δεν θέλουν να φοράνε στολή, ας πάνε να μην φοράνε. Αυτά την πυρικά θα τα φορέσουν. Όποιος δεν τα φορέσει θα είναι η ιδέα του ευθύνη. Θα λειτουργήσει. Γιατί ό,τι και να είναι αντιρρησίες συνείδησης, έχουν κάποια ευαισθησία με τη φύση, κάτι και τα λοιπά. Ύστερα δεν πρέπει να δίνονται πλέον αναβολές και να τους βγάζουν τρελούς τους ΛΟΑΤΚΙ, αφού τώρα μέχρι και γάμοι γίνονται. Άρα έχουν αποκτήσει δικαιώματα. Τα δικαιώματα δεν πρέπει να είναι ανεξάρτητα όμως από τις υποχρεώσεις. Άρα πρέπει να πάνε στο στρατό. Αν δεν θέλει ο στρατός να τους πάρει πολιτική προστασία. Ύστερα, δεν μπορεί να πηγαίνουν μετά τις σπουδές πόσοι τα 100 πάνε και πόσο τα 100 υπηρετεί κανονικά. Γιατί βγαίνουν εταιρείες ιδιωτικές? Τώρα ξαναβγήκαν κι άλλες και στη Θεσσαλονίκη. Γιατί δεν απαντάει η πολιτική προστασία στα τηλέφωνα? Αυτή η πολιτική σούπα, ο αειδιαστικός χυλός αυτός. Επειδή αναφερθήκατε στους ιδιώτες, έδωσε η πυροσβεστική έναν κατάλογο, μία λίστα για να απαντήσει σε κάποια ερωτήματα της αντιπολίτευσης. Και διαπιστώσαμε έκπληξη ότι από όλα τα εναέρια, νομίζω 20 εναέρια μέσα ήταν που ανέφερε, μόνο 3 ήταν Καναντέρ, ένα Σούπερ Πούμα και ένα Σινούκ. Όλα τα υπόλοιπα ήταν ιδιωτικά. Δεν ξέρω αν θα γίνει κάποια στιγμή ο λογαριασμό για να δούμε τι έχουμε πληρώσει και αν αυτό το ποσό που έχουμε πληρώσει θα μπορούσε να αξιοποιηθεί σε κάποιες άλλες δράσεις. Λοιπόν, καταρχάς με το καινούργιο σύστημα εκενώστε και την Ακρόπολη βλέπουμε πολλά. Το ότι χρησιμοποιήθηκαν τα μισθωμένα ή όχι, υπερβολικός αριθμός μισθωμένων, ακατάλληλα αεροπλάνα, αλλά εν πάση περιπτώσει. Εγώ θέλω να
πάω κάπου αλλού. Όλα αυτά που λέτε είναι σωστά. Όλη αυτή η σπατάλη, για να μην την πω αλλιώς, τη γνωρίζω ότι παλιά ήταν κουβαδιά και πενιντάρικο, ώρα και χιλιάρικο. Κατάλαβες? Ναι. Όχι θεσμικά, εξωθεσμικά. Σε αυτόν που κρατούσε το ελικόπτερο παραπάνω. Τώρα δεν ξέρω τι ισχύει. Το που ξέρω είναι ότι αγοράστηκαν, πάρθηκαν στη διπλάσια τιμή από την Κρήτη. Αλλά αυτό είναι άλλου παπά Ευαγγέλιο. Εδώ η πυροσβεστική δεν ξέρει στην ουσία ποτέ πού υπάρχει νερό για να σβήσει τη φωτιά. Δεν υπάρχουν χάρτες. Πού στις Παναγίας, ξέρω εγώ, του προφήτη Ηλία, στο επάνελ. Δεν είναι προφήτη Ηλία, έχει 500.000 προφήτες Ηλίας. Το ίδιο έγινε στη Μεγάλη Πυρκαγιά, στην Πελοπόννησο, εκεί με έναν προφήτη Ηλία μπερδεύτηκε. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω ένα. Δεν υπάρχει κανένας αστυνομικός που να φταίει. Δεν υπάρχει κανένας πολεοδόμος που να φταίει. Δεν υπάρχει κανένας δήμος που να φταίει. Οι αλήτες αυτοί και οι απατεώνες που χτίσανε παράνομα τα σπίτια και δεν αφήσανε δρόμους, πήγαν τα νομιμοποίησαν και τελείωσε υπόθεση. Μα πώς είναι δυνατόν? Οι αστυνομικοί που ήταν όλα τα χρόνια εκεί και ήξεραν την περιοχή, πώς δεν τα είδανε? Ή κάνανε μία μήνυση, τα ξέρετε τα κόλπα τώρα. Κάνανε μία-δύο μηνύσεις, τους λέγανε και όλα πότε θα πάνε, για να βάλουν κανένα κορόιδο να το πιάσουν, και τους πηγαίναν, πληρώναν κάτι λίγα και την άλλη εβδομάδα συνεχίζαν, για να είναι και η αστυνομία καθαρή. Εμείς τον πήγαμε, τι να κάνουμε, πώς τώρα θα τον πάμε? Δηλαδή αυτά τα έσχη πότε θα σταματήσουν? Αν δεν γινόταν αυτά, στο μάτι, το μάτι έπρεπε να τους κρεμάσουν όλους αυτούς. Ποιοι χτίσαν παράνομο και πώς χτίσαν παράνομο και ποιοι ήταν οι διοικητές τότε? Πάρ' τους στα κεφάλια αυτούς, να δεις μετά θα αρχίσουν να συμμαζεύονται. Γκρέμισε αυτά που έχουν. Γιατί, ποιος τους έδωσε το δικαίωμα να φράξουν την ακτή? Γιατί δεν πήγαν τους στα ξύλο? Δεν ήξερε κανένας ότι είναι φραγμένα όλα αυτά? Ποιον τα λένε? Ποιον τα λένε? Άρα κύριε Σαχινίδη... Μισό λεπτό. Ναι. Μισό λεπτό. Έχουμε και άλλο λούσιμο. Ναι. Δώσαν αποζημιώσεις ή ακόμα παιδεύονται? Στο σεισμό που έγινε στη Θεσσαλία ακόμα παιδεύονται? Στην πλημμύρα? Καλά, να δούμε πότε. Δεν βλέπετε με το δυστύχημα? Πού είναι η δικαιοσύνη? Ούτε αυτή υπάρχει. Πούντι. Γιατί δεν ψάχνουν οι εισαγγελείς? Γιατί δεν? Είδες κανένα δήμο να πάει αυτόφορο και να παίρνει ποινή γιατί είχε ακαθάριστα? Πες μου. Όχι, δεν έχω ακούσει κάτι σχετικό. Λοιπόν, όταν δεν δουλεύει τίποτα γύρω-γύρω, περιμένεις να δουλέψει στη μέση? Όταν είναι όλα για τη μάσα, περιμένεις να κάνουν και τίποτα άλλο? Πήρα ένα αεροπλάνα που δεν έπρεπε. Τα νίκασα. Α, καταρχάς να πρέπει να έχεις υπόψη σου ότι αυτή η εταιρεία που τα νίκασαν έχει ένα τεράστιο σκάνδαλο ήδη στην πλάτη της, με λαδώματα στην Ισπανία κτλ. 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 Και είναι σε ψάξιμο. Όταν ακούνε ότι αυτή η εταιρεία είναι σε σκάνδαλα με ταΐσματα και με τέτοια, είναι ευπρόσδεκτη στην Ελλάδα. Διότι εδώ θα, αφού εκτέθηκε εκεί ότι έκανε τέτοιες παλιοδουλειές, εδώ θα είναι καθαρή μαζί μας. Δεν θα φάνε δηλαδή. Ας το ελπίσω. Άρα κύριε Σαχινίδη, από ό,τι καταλαβαίνω μάλλον θα χρειαστεί να τα λέμε για αρκετό καιρό ακόμα, γιατί δεν βλέπω να υπάρχει και διάθεση
να διορθωθούμε. Είναι αυτό που είπα στην αρχή. Μετά από κάθε μεγάλη καταστροφή, το πρώτο που ακούμε, μην ανησυχείτε, θα σας πάρουμε αεροπλάνα. Θα σας πάρουμε αεροπλάνα, θα σας πάρουμε αεροπλάνα. Δεν ακούμε τίποτα άλλο από τα πολλά που αναφέρατε και υποθέτω ότι υπάρχουν και πολλά άλλα που θα προλάβουμε να τα συζητήσουμε, ώστε να πούμε ότι, ότι θα έχουμε ένα αξιόπιστο σύστημα πυρόσβεσης. Προφανώς δεν θα μπορούμε να αντιμετωπίσουμε όλες τις πυρκαγιές. Με τη φύση πολλές φορές ο άνθρωπος δεν μπορεί να τα βάλει. Κατανοητό αυτό, αλλά εδώ έχουμε καταντήσει στο να μην μπορούμε να αντιμετωπίσουμε καμία φωτιά. Ωραία. Την επόμενη φορά που θα τα πούμε, θα ήθελα να πούμε για την αυτοοργάνωση των τοπικών κοινωνιών. Ναι. Η Αμερική πλέον έχει γυρίσει πλεύση και πάνε στη δημιουργία σταθμών αλλά Γερμανία εθελοντικών. Και μάλιστα το έχουν κάνει σε ένα συνδυασμό με αυτό που κάναμε και εμείς εδώ στην Ελλάδα. Παρατηρητήριο, και από κάτω από το παρατηρητήριο ήταν ένα σύστημα λαρακέτα από την Ιταλία. Κάτω από το παρατηρητήριο ένα πυροσβεστικό ελαφρύ με δύο άτομα. Μόλις το παρατηρητήριο έβλεπε κάτι, έφευγε κατευθείαν. Περίμενε. Ναι. Και την προλάβαιναν τη φωτιά στο... Εδώ, λέει, την πρόλαβε, λέει, στα πρώτα λεπτά, λέει, το αεροπλάνο. Πού στο διάλογο την έριξε τη βολή. Πού την έριξε τη βολή, στον καραγκιόζ του γάμου. Μάλιστα. Θα ρίξεις 3 τόνους νερό στην αρχή μιας φωτιάς και να γίνει τέτοιο μπουρλότο και σε 5 λεπτά, λέει, έφτασαν οι δυνάμεις. Έλεος, αυτό δεν γίνεται. Μάλιστα. Πού την έριξε τη βολή. Στον καραγκιόζ του γάμου. Κύριε Ζαχαρίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε. Ελπίζω να τα πούμε για, για κάτι πιο ευχάριστο σε άλλη περίσταση. Ότι κάτι πάει προς το καλύτερο, αλλά... Θέλω να κάνω μία έκκληση. Ναι. Θέλω να συναντήσω τον κύριο Κικίλια, να του πω ακριβώς ποιοι και πώς και γιατί τον κοροϊδεύουν και δεν τον αφήνουν να κάνει δουλειά. Και να του εξηγήσω του ανθρώπου ορισμένα πράγματα για τη δασοπυρόσβεση και γενικά για την πολιτική προστασία, αυτό που πάνε να εμπλέξουν τώρα το στρατό. Ένα τέτοιο παρόμοιο σύστημα υπάρχει στη Γερμανία. Λέγεται TEHAWE, Technisches Hilfswerk. Αυτό βεβαίως δεν έχει σημασία ποιος το ίδρυσε. Εντάξει. Αυτό το ίδρυσε ο Χίτλερ. Το δε σήμα του στη Γερμανία, το μόνο που έχει αλλάξει είναι έχει βγει ο αγγελωτός στρατό, ο σταυρός, και έχει μπει κάτι άλλο μέσα. Τεχαβέλη. Το γρανάζει όλο και τα λοιπά, είναι όπως ήταν επί Χίτλερ. Λοιπόν, αυτό εδώ το έχουν αναπτύξει όμως πάρα πολύ καλά και κάνει 1000 δυο δουλειές, από το να δώσει ρεύμα, από το να κάνει εκχιονιστικά έργα. Παλιές γέφυρες του στρατού τις έχει πάρει όλες και αν γίνει κάτι τη στείνει και τα λοιπά, και είναι όλο με εθελοντές ή με αντιρρησίες συνείδησης. Και να πάρει από εκεί λοιπόν αυτούς που δεν θέλει, που δεν κάνει να τους αποστρατεύσει, γιατί να φύγουν στα 55, να πάνε να δουλέψουν 10 χρόνια εκεί. Δηλαδή υπάρχουν λύσεις φοβερές και ταυτόχρονα θα δημιουργήσει και έσοδα, αυτό θέλω να είναι πρόβλημα, για το ελληνικό δημόσιο. Δεν θα είναι να δίνει, αλλά θα παίρνει. Κατάλαβες, είναι... Αυτά είναι φωτιά, τζίσκαμ. Μπορεί να το μαλώσουν και κάποια αφεντικά. Κύριε Σαχινίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ και εγώ. Και εσείς να είστε καλά. Γεια σας.